γιατί θα σας πάω σε μια υπόθεση όπου έχουμε και απόφαση και στο εφετείο που την αναδείξαμε χθες, στην υπόθεση Γρεκού. Είδατε πώς ένας άνθρωπος σκότωσε και έθαψε σε χωράφι έναν άνθρωπο. Χωράφι του. Στο χωράφι του, εγώ έχω κάνει αυτοψία. Είχα πάει με τον κύριο Διαλυνά, με τον αδερφό του που πια δεν είναι στη ζωή. Ένας άνθρωπος δηλαδή τον σκότωσε και τον έθαψε χωρίς να συμβαίνει τίποτα και κρυβόταν για μεγάλο διάστημα. Και να πούμε ότι οι υπόνοιες πηγαίναν στη γυναίκα του, πόσα πράγματα και αν δεν ακούστηκαν. Κι όμως ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του το είχε κάνει με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς και το εφετείο τον καταδίκασε όπως πρωτοδίκος, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Να το πούμε, γιατί είναι απόφαση που μας την έδωσε ο στρατής Λιμνιός πριν από λίγο. Και δεν ξέρω αν έχουμε και τον κύριο Διαλυνά που τα λέει. Τον έχουμε. Ωραία. Στρατή μου, βλέπω το στρατή. Έλα, στρατή μου. Καλημέρα. Είναι ακριβώς όπως τα μεταφέρεις, Ζήνα, κυρίες και κύριοι. Ένα δικαστικό θρίλερ επιτέλους ολοκληρώθηκε σήμερα με την απόφαση της συζήτησης για την δίκη σε εφετειακό βαθμό της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης του Δημήτρη Γρεκού. Το δικαστήριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απέρριψε ομόφωνα το σύνολο των υπερασπιστικών δικαιωμάτων, υπερασπιστικών ισχυρισμών του κατηγορουμένου περί μεταβολής της κατηγορίας και τον καταδίκασε όπως και πρωτόδικα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ειρήνη ψυχική κατάσταση. Να σας πω τέλος ότι απορρίφθηκε το αίτημα για ελαφρυντικά στοιχεία. Το κλίμα στην αίθουσα, όπως μου μετέφερε και στα λίγα λεπτά που είχαμε και δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διαλυνά, ήταν ιδιαίτερο συγκινητικό. Βεβαίως ο γιος του και η κόρη του ήταν εκεί, η σύζυγός του. Ο Αρχιμίδης, ο γιος του, αείμνης του Γρεκού, ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Νίκος Διαλυνάς, όπως του μετέφερε και μου είπε νωρίτερα στο τηλέφωνο, την ώρα που ακουγόταν η απόφαση, κοίταξε ψηλά στον ουρανό και μου είπε έτσι χαρακτηριστικά ότι ήταν η δικαίωση για τη μνήμη του Δημήτρη, αλλά κυρίως για τη μνήμη του αδερφού του, του Νίκου, του Νίκου που έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα. Με τον καημό. Και επειδή στον αγώνα του αυτό στιγμή τότε, και μου το έχει πει, γι' αυτό το λέω, έλεγε και πραγματάκια τα οποία δεν ίσχυαν στην πορεία, για να τα λέμε αυτά, και ζήτησε και συγγνώμη όταν χρειάστηκε. Τον βλέπουμε εδώ τον κύριο Νίκο. Θέλω να πω το εξής, ότι ήταν πολύ μεγάλος αγώνας. Δηλαδή, αν δεν δίναν αυτοί οι άνθρωποι επίσης αυτόν τον αγώνα, αυτό δεν θα έβγαινε ποτέ στο φως. Διότι ήταν σκαμμένος, σε λάκκο ο άνθρωπος. Δηλαδή, χαλαρά πήγε στο οικόπεδό του, τον έθαψε, τον έβαλε από κάτω και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ξεθάφτηκε αυτός ο άνθρωπος, βεβαίως. Ξεθάφτηκε αυτός ο άνθρωπος κανονικά, ύστερα από συγκεκριμένες έρευνες. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Διαλυνά. Ωραία. Τώρα, σε αυτό